Ειρήνη, θα σε διακόψω. Έχει ξεκινήσει την ενημέρωσή του ο Νίκος Χαρδαλιάς. Σήμερα ένας πυροσβέστης μας που επιχειρούσε με περισσή αυταπάρνηση μαζί με τους συναδέλφους στην Πάρνηθα έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του. Μεταφέρθηκε άμεσα με ελικόπτερο σε προσβάσιμο σημείο όπου τον περίμενα ασθενοφόρο και τον μετέφεραν στο 251 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά όλα τα στελέχη μας που βρίσκονται νυχθημερών στην πρώτη γραμμή. Η μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα και κυρίως σε Εύβοια Αττική και σε σημεία στην Πελοπόννησο συνεχίστηκε όλη τη νύχτα από δυνάμεις πυροσβεστικής των ενόπλων δυνάμεων, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού και των πυροσβεστών από πολλές χώρες οι οποίοι συνδράμουν την τεράστια προσπάθεια να προστατευτούν ζωές και περιουσίες και να περιοριστεί η ζημιά στο φυσικό περιβάλλον. Τη νύχτα ολοκληρώθηκαν επίγουσες εργασίες συντήρησης των εναέριων μέσων, τα οποία επιχειρούν εδώ και μέρες σε όλη τη χώρα και με το πρώτο φως της ημέρας προσβάλλουν τα πύρινα μέτωπα με έμφαση στην Εύβοια. Στην Εύβοια, λόγω της φοράς του ανέμου, του καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, η προσπάθεια των χειριστών και των 17 εναέριων μέσων, 8 σε κάθε έξοδο σύν ένα μπέριεφ, επικεντρώνεται σε στοχευμένες προσβολές της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα πυροσβεστικά εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν σοβαρές αντικσότητες και κινδύνους όταν επιχειρούν σε μεγάλα πύρινα μέτωπα, όπως αυτό της Εύβοιας. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να δυσχεραίνουν ή σε κάποιες περιπτώσεις να καταστήσουν και αδύνατο το έργο τους. Η χαμηλή ορατότητα, οι ισχυρότατες αναταράξεις, τα ρεύματα και το μικροκλίμα στην περιοχή της φωτιάς δημιουργούν συχνά σοβαρές δυσκολίες στο έργο τους. Για να είμαι ακόμη πιο σαφής, προκειμένου να είναι σε θέση τα εναέρια μέσα να πραγματοποιήσουν ρήψεις με ασφάλεια, πρέπει να υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις. Να έχει διασφαλιστεί το πώς θα πάνε, πώς θα ρίξουν και κυρίως πώς θα φύγουν. Αν έστω και μια από αυτές τις προϋποθέσεις δεν πληρείται, δεν είναι εφικτή η πραγματοποίηση ρήψεων. Στην Αττική η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά συνεχίζει να μας απασχολεί ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Γι' αυτό το λόγο στην περιοχή περιπολούσαν όλο το βράδυ και συνεχίζουν να περιπολούν δυνάμεις πυροσβεστικής, κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων, εθελοντές, αλλά και δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν σε κάθε επίπεδο για την αντιμετώπιση των πύρινων μετώπων, με πυροσβεστικά μέσα, με πλοία που έχουν τεθεί στη διάθεση για την εκένωση περιοχών, με προσωπικό που συμβάλλει και στην καταπολέμηση της φωτιάς και σε περιπολίες για να προλάβουμε τις όποιες αναζωπυρώσεις. Ειδικότερα η κατάσταση στην πυρκαγιά της Πάρνηθας βελτιώνεται διαρκώς. Πλέον αντιμετωπίζουμε μόνο αναζωπυρώσεις και περισσότερες από αυτές έχουν εκδηλωθεί στο Φλαμπούρι και στο Κατσιμίδι. Καταβάλλονται επιπρόσθετες προσπάθειες από το στρατό αλλά και από όλες τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας ώστε να στεγανοποιήσουμε την περίμετρο. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Εύβοια ενισχύονται διαρκώς. Αντιμετωπίζουμε δύο κυρίως μέτωπα και σε τεράστια απόσταση μεταξύ τους, στη Βόρεια και στη Νότια Εύβοια. Ειδικά στη Βόρεια Εύβοια, οι ρηπές των νοτιοανατολικών ανέμων, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνουν τα 4 μποφόρ, οδηγούν την πυρκαγιά προς τους παραλιακούς οικισμούς. Ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη ασταμάτητα. Όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς από όμορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Ουκρανία 100 πυροσβέστες, από τη Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 13 οχήματα. Τεράστια είναι η συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων από τις ένοπλες δυνάμεις, από την ελληνική αστυνομία, από το λιμενικό σώμα, από τους εθελοντές μας, αλλά και την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση. Σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα στην Πελοπόννησο, η κατάσταση δείχνει σταθερή και παρά τις πολλές αναζωπυρώσεις οι οποίες παρουσιάζονται και προσπαθούμε να ελέγξουμε. Στην Κρήτη είχαμε νέα πυρκαγιά σήμερα το πρωί στον Άγιο Θωμά Ηρακλείου. Δεν απειλούνται μέχρι στιγμής υποδομές και κατοικίες. Ταυτόχρονα, κύριο μέλημά μας, μεριμνούμε για την απρόσκοπτη τροφοδοσία και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων για τη λειτουργία βασικών υποδομών όπως καύσιμα, ηλεκτρικό δίκτυο, δίκτυα ύδρευσης στις περιοχές που δίνονται οι μάχες από τις δυνάμεις πυροσβεστικής
και της πολιτικής προστασίας. Αγαπητοί μας συμπολίτες, έχουμε μπροστά μας άλλο ένα δύσκολο απόγευμα. Άλλη μια δύσκολη νύχτα. Όλες οι δυνάμεις που δίνουν σκληρή μάχη όλες αυτές τις μέρες θα συνεχίσουν να επιχειρούν με αμύωτη ένταση, με την ίδια αυταπάρνηση. Και θέλω να κάνω έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών. Είναι τόσο, μα τόσο απαραίτητο για την ασφάλειά τους. Η μάχη συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ.